εκπομπή «Θες να μάθεις» ταξιδεύει στην όμορφη πόλη της Βόλου. Μαζί μας ένας εκλεκτός καλεσμένος, ο οποίος σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Ωστόσο, δέχτηκε να μας μιλήσει και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Τον αποκαλούσαν λιοντάρι του μπάσκετ όσο αγωνιζόταν στα παρκέ. Κάποιοι έφτασαν να πούν ότι το στυλ του έμοιαζε με αυτό το ξεπέραστο Νίκου Γκάλη. Ήταν ηγέτης όπου και αγωνιζόταν. Μας έχει συνηθίσει να μην δίνει συνεντεύξεις καθώς προτιμούσε να μιλά στο γήπεδο. Μαζί μας ο Παναγιώτης Λαδέλης, μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή και είναι χαρά να μιλήσουμε και να τα πούμε και από κοντά. Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Η φωτεινή σου απόφαση να γυρίσεις στους αγωνιστικούς χώρους ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους φίλους του μπάσκετ. Ωστόσο, η ατυχία σε χτύπησε στο πόδι, από ό,τι έμαθα. Σε τι φάση βρίσκεσαι, θα ξαναπαίξεις? Όχι, δεν θα ξαναπαίξω μπάσκετ. Κάποια στιγμή ήθελα να γυρίσω, αλλά είχα ένα τραυματισμό, το τελείωσα αυτό. Και από εκεί και πέρα έχω γυρίσει σελίδα στη ζωή μου, έχω ξεκινήσει επιχειρηματικές κινήσεις και έχω αφοσιωθεί σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Δεν κατάφερες ποτέ να σταθεροποιηθείς σε εθνική ομάδα. Πώς το εξηγήσεις αυτό πάνω? Να σου εξηγήσω. Καταρχήν έχω παίξει όλες τις εθνικές ομάδες. Εθνική παιδών, εφήβων, επίδων, νέων και ανδρών. Απλά στην εθνική ανδρών είχα δύο πολύ μεγάλους τραυματισμούς και γι' αυτό δεν σταθεροποιήθηκα στην εθνική ανδρών. Παρακολουθείς αγώνες μπάσκετ ως φύλαθο στο γήπεδο ή στην τηλεόραση με καλή παρέα? Τίποτα από τα δύο. Δεν έχεις χρόνο? Όχι, δεν έχω χρόνο. Δεν θέλω να παρακολουθήσω μπάσκετ, δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, διότι στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί μου λείπει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου. Το μόνο που θα γυρίσω πια για αυτό το πράγμα είναι με το γιο μου, με το Βαγγέλη, που θα ξεκινήσει μπάσκετ και θα είμαι δίπλα του. Μόνο σε αυτή τη στιγμή θα γυρίσω στο μπάσκετ για να είμαι δίπλα στο γιο μου, τίποτα άλλο. Και όσο θέλει αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στα παιδικά σου χρόνια, να θυμηθούμε ποια ήταν αυτή η αφορμή που στάθηκε η ενασχόλησή σου στο μπάσκετ. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν προπονητής ποδοσφαίρου και ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα, εκεί που πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις ποδοσφαίρου, δίπλα είχε ένα γήπεδο μπάσκετ. Ξεκίνησα σιγά σιγά, έπαιζα μπάσκετ, με έγραψε στον Ολυμπιακό Βόλου και... Στάθηκες τυχερός και ξεκίνησε η καριέρα σου. Ναι. Υπήρχαν κάποια εμπόδια που αντιμετώπισες πάνω? Εντάξει. Κάποιες δυσκολίες που ξεκίνησες, γιατί κατάφερες να κάνεις ένα πολύ καλό όνομα, ένα πολύ δυνατό όνομα. Πάντα σε όλους τους τομείς υπάρχουν εμπόδια. Δεν μπορεί να είναι στρωμένο ο δρόμος. Το θέμα είναι πόσο δυνατός εσύ είσαι για να μπορείς να τα ξεπεράσεις και να προχωρήσεις. Σε αποκαλούσαν λιοντάρι του μπάσκετ. Πώς βγήκε αυτό το όνομα? Γιατί ήμουν μαχητής. Ήμουν μαχητής συνέχεια μέσα στο γήπεδο και δεν τα παρατούσα ποτέ. Μπλε. Σιγάλα στο Γιαβέλη. Αυτή ήταν καλή πάση. Γιαβέλης. Πάει να βρει το διάδρομο, πέφτει πάνω στο Ράτζα με ταμπλό. Υπέροχη προσπάθεια από τον Παναγιώτη Γιαβέλη που γυρνώντας την άμυνα του κουτσένει όλα αυτά. Κοιτάξτε ξανά την προσπάθεια του Γιαβέλη. Με το ταμπλό. Με το ταμπλό.
open lights. He just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge because it makes a living from writing raps. Put it together himself, and a picture connects. Never asking for some respect, but it'll be some respect. He's only hoping someone will vote, because it's beyond reach. Η σχέση σου με τους πρώην συμπαίκτες. Πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Έχω σχέσεις. Μιλάω μαζί τους. Ποιον μπασκετμπολίστα σου αρέσει να βλέπεις αυτή την περίοδο? Εντάξει, υπάρχουν μεγάλοι μπασκετμπολίστες αυτή τη χρονική στιγμή ή πολύ καλοί παίκτες. Αλλά σου είπα, δεν βλέπω μπάσκετ. Υπάρχει κάποιος, να σου θυμίσω, ότι σου μοιάζει διάδοχος, λίγο το σπάσιμο στη μέση? Πιστεύω αυτή τη χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ καλή. Το όνομα Σπανούλης. Εντάξει, Σπανούλης, τι να πούμε για το Σπανούλη. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα παιδιά, δηλαδή και για το Σπανούλη και για το Διαμαντίδη και για τον Παπαλουκά, για όλους, για όλους. Είναι τόσο μεγάλα ταλέντα, τόσο καταξιωμένοι που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι η κορυφαία της Ευρώπης πια. Και το αποδεικνύουν κάθε χρονιά. Δεν είναι δηλαδή μια χρονιά που μπορεί να πούνε έκανε κάτι και μετά έφυγε. Κάθε χρονιά είναι καλύτερη. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνοντας ένα flashback στην καριέρα σου, τι τίτλο θα έβαζες? Για την καριέρα μου, τι τίτλο? Να σου πω την αλήθεια, του αγωνιστή. Του αγωνιστή και του μαχητή. Διότι ό,τι μου προσφέρθηκε στην καριέρα μου ήταν κάτω από πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο κόπο. Καλακτερώσουμε τον Αλβέρτ. Γιαβέλης πατάει και τραβιέται προς τα πίσω για να αποφύγει τον Ράτζα. 2-2. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. I'm in the zone. The competition whack. Tell them let's get it on. My hustle game crazy and I'ma finish strong. You threw up so many bricks, you probably could build a home. Λαχτάρουμε το Ράτζα και πάλι ο Γιαβέλης. Όλα τα σχέδια εδώ θα υπάρχει ότι όταν θα επιχείρει ο Παναγιώτης Γιαβέλης τραβάει το σώμα προς τα πίσω. If I ain't in the zone, then what you call this? They ask me how I do it, I tell them all wrist. Why y'all miss? I could probably do a backflip, fade away, and still watch the ball switch. Camera flash when I step up to the podium. Haters looking salty, easy on the sodium. You should plan to lose if you think about folding. Even with a joystick, it's still no control. No one can stop me. I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα ήταν αυτό που θα άλλαζες? Το μόνο που θα μου άρεσε. Εντάξει, με πίκρανε. Το μόνο που με πίκρανε ήταν πραγματικά οι τραυματισμοί που είχα. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί μου, πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αλλά και πάλι, ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτά τα πράγματα. Το λέω αυτό πάνω στη μετακίνησή σου από τον Άρη στον ΠΑΟΚ. Ήταν μια αλλαγή που δίχασε όλη την πόλη. Εντάξει, και αυτό. Εκείνη τη χρονική στιγμή έκρινα αυτό το πράγμα. Όλο το σκηνικό ήταν ένα. Δεν ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη και γι' αυτό έγινε όλο το θέμα. Ο χρόνος έδειξε πως. Εντάξει. Δίχαζα ανθρώπους και δεν είναι καλό. Ή απογοήτευσα ανθρώπους. Εντάξει. Του ΠΑΟ, Γιαδέλης αντιμέτωπος με τον Άρη. Δύσκολες καταστάσεις. Κάποιοι φίλαθλοι αρνούνται να δεχθούν τα νέα δεδομένα. Είναι θέμα χρόνου που και αυτό θα γίνει συνήθεια και πραγματικότητα. Και συνήθως συμβαίνει με παίκτες που έχουν προσφέρει πραγματικά πάρα πολύ και έχουν αγαπηθεί στις ομάδες που. Εκείνο έπαιξαν. Που πονάει είναι όταν φεύγει κάποιος τον οποίο τον είχε σαν είδωλο. Τώρα πήγε. Και ο τρίτος πόντος, ενώ ο Γιαδέλης ευστοχή. Για πρώτη φορά είναι ένα καλά. Τι σε πίκρανε εκείνη την περίοδο? Δεν με πίκρανε τίποτα. Εγώ πίκρανε κόσμο. Εγώ έκανα λάθος.
Δεν υπάρχει κάτι που να θυμάσαι έντονα. Εντάξει, να θυμάμαι έντονα εκεί που οι άνθρωποι με αγαπούσαν και με είχαν πάρα πολύ ψηλά, εκείνους τους ανθρώπους τους δίχασα και τους στεναχώρησα. Και άλλο κόσμο που με έβριζε, με αγκάλιασε. Έπαθα, μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Η αγάπη που μου έδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή. Λείπουν αυτά τα συναισθήματα, ο παλμός της εξέδρας. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι, γιατί σου λέω, αυτό δεν ήταν πια ούτε το έκανα σαν επάγγελμα, ούτε το έβλεπα κάπως. Ήταν όλη η ζωή μου. Η ζωή μου ήταν προσαρμοσμένη απάνω σε αυτό. Και αυτό με βοήθησε για να εξελιχθώ έτσι. Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα? Περίμενα, γιατί το είχα συνειδητοποιήσει και το είχα δουλέψει στο μυαλό μου, όπως όταν θα τα παρατήσω, θα ξεχαστώ, δεν θα με θυμάται κανένας, δεν θα έχω την αποδοχή του κόσμου όπως την είχαμε πια, γιατί και εμείς, η δική μου η φουρνιά έζησε μεγάλες στιγμές στο μπάσκετ. Το μπάσκετ τότε ήταν το νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα. Ναι, υπήρχε μεγάλη αναγνωριστημότητα, ασχολούνταν πάρα πολύ. Και περίμενα πια να μην με θυμάται ο κόσμος, να μην με ξέρει. Βλέπω μια αποδοχή του κόσμου, βλέπω πως το όνομά μου αυτό τώρα το αρχίζω και το εξαργυρώνω πάρα πολύ και μου αρέσει να είναι από το πολύ γελίο. Can't take me out of that. At the top now, but the bottom's where they found me at. So if I'm down, it's facts. I'm like Dennis Rodman with the rebound when it come to bouncing back. It's like the Bulls is at the draft and I'm 23. I'm right with it, I feel bad for checking me. Έχω κάνει τις κινήσεις που ήθελα να κάνω, έχω έρθει στον τόπο μου. Έχουμε κάνει και λάθη, μεγάλα λάθη στη ζωή μας. Άνθρωποι είμαστε. Από τα λάθη να μαθαίνουμε, να μην τα ξανακάνουμε. Τώρα σε τι φάση σε βρίσκουμε πάνω? Είσαι επιχειρηματίας? Έχω προχωρήσει τη ζωή μου, όπως είπα και πριν. Έχω κάνει δικές μου δουλειές. Πιστεύω είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου. Έχεις ένα μαγαζί, είσαι... Δεν είναι μόνο αυτό. Πάνω απ' όλα έχω ένα γιο. Είναι το καμάρι μου, είναι η ζωή μου. Αρχίζει μεγαλώνει, μπορώ να επικοινωνήσω πια πολύ καλά μαζί του. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα έχω κάνει τις κινήσεις που ήθελα να κάνω, έχω έρθει στον τόπο μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και καλά. Ήσουν καλός παίχτης. Θεωρείς τον αυτό σου καλό επιχειρηματία, καλό μπαμπά? Τα έχεις καταφέρει αυτά τα δύο, να τα συνδυάσεις? Σαν μπαμπάς, μόνο που βλέπω στα μάτια του γιου μου πόσο με αγαπάει και πόσο με έχει, νομίζω κατά την άποψή μου πως είμαι καλός.
σαν επιχειρηματίας, δόξα τω Θεώ να λέω. Θα πας πολύ καλά. Εντάξει, να λέμε δόξα τω Θεώ. Θες να μας πεις κάτι τραβηγμένο που έχεις κάνει εσύ? Έχω κάνει, εντάξει, έχουμε κάνει και λάθη. Έχουμε κάνει και λάθη, μεγάλα λάθη στη ζωή μας. Άνθρωποι είμαστε. Ήμασταν και παιδιά. Πάνω στην εφηβεία κάναμε λάθη. Ευτυχώς τα ξεπεράσαμε, προχωρήσαμε μπροστά. Από τα λάθη να μαθαίνουμε, να μην τα ξανακάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με τη μαγειρική πώς θα πας? Χάλια. Καλά, δηλαδή με βαθμό από 1 μέχρι το 10, τι βαθμό θα βάζεις στον πάνω, δηλαδή? Μηδέν, δεν ξέρω καθόλου. Καλά, είσαι 37 χρόνια και δεν ξέρεις να φτιάξεις ούτε μια μακαρονάδα. Μόνο μακαρόνια ξέρω να κάνω και αυγά, μέχρι εκεί είμαστε. Άρα, από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμό θα βάλουμε στον πάνω? Ένα. Ούτε ένα. Ο γιος μου ξέρει καλά. Μου κάνει φαγητά ο γιος μου. Παρόλο που είναι σε μικρή ηλικία, ξεκίνησε το αρέσει αυτού. Να μιλήσουμε και λίγο για το γιο σου. Τι θα ήθελες να γίνει όταν μεγαλώσεις, να γίνει καλλιτέχνης ή αθλητής? Ό,τι αγαπάει περισσότερο. Δεν έχω πρόβλημα. Εσύ ό,τι... πώς θα ήθελες να το εγώ θέλω να το δω μπασκετμπολίστα. Θέλω να γίνει μπασκετμπολίστας. Άμα το αγαπάει αυτό πάρα πολύ και θα είναι η ζωή του αυτό, ας το κάνει. Ό,τι θέλει. Εγώ θα το σβρώξω εκεί. Το 1 στα 10 του είναι έτοιμος να ξεκινήσει καλά το μπάσκετ. Αν το αγαπήσει πραγματικά και θα αφοσιωθεί εκεί, θα γίνει μπασκετμπολίστας. Αν δεν του αρέσει όμως και θέλει να ακολουθήσει κάτι άλλο, δική του είναι η ζωή. Μετά από τόσα χρόνια διαζύγιο, τώρα σε τι φάση βρίσκεται η ζωή σου? Τέλεια. Έχω άριστες σχέσεις με την πρώην γυναίκα μου. Μεγαλώνουμε πάρα πολύ καλά το παιδί μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ καλά κι εγώ. Εσύ, σαν πάνω, έχεις κάνει κάποιο κουπλιμέντο σε κάποια γυναίκα που θα ήθελες να τη μοιραστείς μαζί μας? Όχι. Πιο ωραίο. Δεν κάνω. Δεν κάνεις κανένα κουπλιμέντο? Άρα σε κάνουν κάποιο κουπλιμέντο? Δεν ξέρω άμα με κάνω. Τίποτα. Τίποτα. Δεν θες να το πεις, να το μοιραστείς μαζί μας? Τίποτα. Τίποτα. Αποκλείεται να μην σε κάνουν. Εντάξει. Όπως όλους τους ανθρώπους. Γιατί εγώ ήρθα στο μαγαζί σου εδώ και βλέπω πάρα πολλές γυναίκες. Όπως όλο τον κόσμο. Τίποτα παραπάνω. Χρησιμοποίησες ποτέ τη δόξα σου για να προσεγγίσεις μια γυναίκα? Όχι, καθόλου. Δεν πήγες ποτέ σε αυτόν τον πειρασμό? Όχι. Δεν είναι το χειρότερό μου. Λες καλά ανέκδοτα, θες να μοιραστείς κάποιο μαζί μας να γελάσουμε? Όχι, αυτά είναι αυθόρμητα, έρχονται αυθόρμητα. Τώρα να είμαστε έτσι, όχι. Τι θα συμβούλευες στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ, να μείνουν στην Ελλάδα ή να πάνε στο εξωτερικό? Το λέω πάνω σε αυτό επειδή εσύ τόλμησες και πήγες στο εξωτερικό. Ναι, έχω παίξει στη Ρωσία, στην Ισπανία και στην Ουκρανία, σε τρεις διαφορετικές χώρες. Αυτό που θα ήθελα να πω και να συμβουλεύσω τα παιδιά είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αν το αγαπάνε αυτό που κάνουν και το θέλουν, θα μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορώ να τους δώσω. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Λεαδέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, που δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και δική μου ήταν η τιμή. Δικιά μας η τιμή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή, που την έχετε έτσι κι αλλιώς. Να συνεχίσετε έτσι, πάντα δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard them with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentration, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. They call him Ryder, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a nihilist porcupine. He's a the type women wanna be within rappers. Hope he gets 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime. This is equally dope. You won't believe the kind of that comes out of this kid's throat. Time. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a common on his name. Πάμε λίγο.
Τον αποκαλούσα λοντάρι. Τον αποκαλούσα. Σαν να πω, το έπαιζε. Αλλά μην είχε εντέξει. Καθώς μιλούσα στο γήπεδο, προτιμούσα να μιλάω μόνο στο γήπεδο. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Καρδέλης, μία από τις σπάνιες λεπτικές στο Πανεπιστήμιο. Δεν κατάφερες ποτέ να αποκριθείς στην εθνική ομάδα. Θα σου εξηγήσω. Καταρχήν έχω παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες. Από εθνική πέρα που είναι. Έλα ρε Πανώ, όπου να μην κατάφερες, είναι σε όλες. Τι να μου. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Έλα ρε πάνω τώρα. Έλα ρε, μη θυμώνεις τώρα. Όχι, δεν θυμώνεις. Πάμε, πάμε. Έλα λίγο. Λοιπόν, κλείνουμε τις κάμερες, μιλάμε μόνοι μας και ό,τι γράψετε, γράψετε. Εντάξει. Α, μπράβο, δεν το ήθελες να σηκωθείς. Άντως, σε ευχαριστώ που δέχτηκες.